Πράσινο φως για λήψη μέτρων και στην πράσινη γραμμή άναψε η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Η κρίσιμη σημασία σε αυτή η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης για τη διαχείριση των συνόρων που διεξήχθη στη Λιθουανία στην παρουσία Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών και της αρμόδιας Ευρωπαίας Επιτρόπου. Οι εξελίξεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύουν την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την θέσπιση αποτελεσματικού ελέγχου με βάση την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων σε ολόκληρο το εξωτερικό σύνορο, μεταξύ άλλων με την θέσπιση φυσικών φραγμών και άλλων κινητών ή σταθερών υποδομών όπου τα κράτη-μέλη το κρίνουν σκόπιμο και αναγκαίο, τηρώντας παράλληλα το διεθνές δίκαιο. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στην πράσινη γραμμή στην περίπτωση της Κύπρου, αν και η γραμμή δεν αποτελεί σύνορο. I am pleased that my counterparts or the ministers, understanding the problems faced by Cyprus, expressed their solidarity through the joint statement. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εσωτερικών έθιξε το ζήτημα της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Τουρκία, αναφέροντας ότι το ποσοστό των ειδητών ασύλου και το ποσοστό δικαιούχων ασύλου φτάνει το 4,6% του πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν 50.000 άτομα. Border control alone won't stop irregular migration, but we must all work together with countries of origin and countries of transit to manage migration. Κατά τη διήμερη διάσκεψη στη Λιθουανία, ο Υπουργός Εσωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει τους τρόπους αντιμετώπισης των μεταναστευτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη, τόσο σε χερσαία όσο και στα θαλάσσια εξωτερικά σύνορα. Ενώ είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τα σύνορα Λιθουανίας-Λευκορωσίας και να δει τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνει η χώρα.